Σκανδαλώδης πώληση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Αν και για την υπόθεση υπάρχει παρέμβαση της δικαιοσύνης, ο Αστέρας πουλήθηκε για 400 εκατομμύρια ευρώ. Για ψίχουλα, όπως εκτιμούν παράγοντες αγοράς ακινήτων. Γιατί θεωρούνται ψίχουλα? Γιατί οι αγοραστές θα μπορούν να χτίσουν δεκάδες πολυτελείς βίλες συνολικής έκτασης 40.000 τετραγωνικών μέτρων από 8.600 τετραγωνικά μέτρα που προέβλεπε αρχικά ο διαγωνισμός. Ποιος αγόρασε τον Αστέρα? Άραβες και Τούρκοι. Από την κοινοπραξία που συστάθηκε από δύο κρατικά φαντς από το Άμπου Ντάμπι και το Κουβέιτ, αλλά και από τον τουρκικό όμιλο Ντόγκους. Και λεφτά από τα ξενοδοχεία, αλλά και εκατομμύρια ευρώ από τις πολυτελείς βίλες. Συγκρατήστε τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Ιανουάριος του 2013 έχουμε την προκήρυξη από το ΤΑΙΠΕΔ για την εκμετάλλευση, αξιοποίηση, ιδιωτικοποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να κτίσουν κατοικίες συνολικής έκτασης 8.600 τετραγωνικών μέτρων. Η οσμή σκανδάλου όμως απλώνεται. Δεν σταματά σε 8.600 τετραγωνικά μέτρα για πολυτελείς κατοικίες στον Αστέρα. Και φτάνουμε στο Νοέμβριο του 2013. Από τους 13 αρχικά ενδιαφερόμενους καταθέτουν οικονομικές προσφορές οι 4. Δύο ημέρες μετά την κατάθεση των οικονομικών προσφορών, όπως μας καταγγέλουν, τα 8.600 τετραγωνικά μέτρα για κατοικίες γίνονται 39.600 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή υπέρβαση 31.000 τετραγωνικών μέτρων για το χτίσιμο πολυτελών κατοικιών. Γιατί άλλαξαν οι όροι τελευταία στιγμή, μάλιστα εκ των υστέρων των προσφορών? Νομίζω για να δοθούν κάτω από το τραπέζι υπεραξίες σε κάποιους. Ποιος αποφάσισε τελικά να θυσιαστούν 39.600 τετραγωνικά μέτρα για πολυτελείς βίλες? Αυτό που διερευνά πλέον η δικαιοσύνη είναι εάν το τουριστικό θέρετρο των 7 αστέρων με τα 308,2 στρέμματα, με το ξενοδοχείο Westint πρώην Ναυσικά, με το ξενοδοχείο Αρίωνα, με το ξενοδοχείο Αφροδίτη, με το δικαίωμα χρήσης της παραλίας, αλλά και το δικαίωμα εκμετάλλευσης της Μαρίνας Βουλιαγμένης, αξίζουν μόνο 400 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή γεννάται το ερώτημα, είναι ξεπούλημα ή όχι τα 400 εκατομμύρια των Αράβων και των Τούρκων, όταν η αξία του Αστέρα Βουλιαγμένης, σύμφωνα με την αντικειμενική αξία της περιοχής, ενδέχεται να φτάνει ακόμη και το 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ? Κάποιοι κάνουν πάρτι και νομίζω ότι αυτό η δικαιοσύνη το έχει αντιληφθεί και θα κάνει το καθήκον της. Πόσο θα έπρεπε να πουληθεί αυτό το ακίνητο? Νομίζω ότι είναι πάνω από τριπλάσια η αξία από την προσφορά που ακούσαμε ότι δόθηκε. Πριν από μία εβδομάδα η δικαιοσύνη έλαβε δράση. Ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης ξεκίνησε επίγουσα προκατακτική εξέταση για την οικοδόμηση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Είχε προηγηθεί η μήνυση του Περιφερειακού Συμβούλου Νίκου Γαλανού κατά των ιδιοκτητών του Αστέρα. Τους καταγγέλει για απιστία και σωρία παρανομιών για να κλείσει όπως όπως η πώληση του Αστέρα.